Βήμα-βήμα από το 11ο λεπτό το παιχνίδι. Δεν ήταν κακός ο Ιωνικός. Αντιθέτως, είναι μια πολύ αξιόμαχη ομάδα η ομάδα του Ζακετσιόλη. Το σούτ του Μακόρ φεύγει out από τα δοκάρια του Νικοπολίδη. Δύο λεπτά αργότερα, η σέντρα του Κωνσταντινίδη, ο Γκούτμαν προσπαθεί να γυρίσει στο Μακόρ. Έκοψε ο Μαυρογεννίδης, υπήρχε και offside εδώ. Εδώ είναι η φάση. Στο 33 θα δούμε στη συνέχεια μια φάση. Εδώ είναι το offside. Θα δούμε συνέχεια τον Ριβάλντο, ο οποίος αποχώρησε νωρίς, ζήτησε αλλαγή, τραυματίστηκε. Και νάτος, εδώ ζητάει ο Ρίμπο την αλλαγή. Μπαίνει ο Καστίγιο στο μάτς, πρώτο ημίχρονο. Να δούμε αν θα είναι έτοιμος και για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Ριβάλντο. Θα μας το πούν στη συνέχεια ο Παναγιώτης Βουγιούς και ο Βαγγέλης Ιωάννου που βρίσκονται εκεί και θα συνδεθούμε απευθείας με την Νάπολη για να μας δώσουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. 30. Εδώ η φάση όπου ο Ντάνι βγάζει εκπληκτική ασίστ στην κίνηση. Ο Κας πιάνει το shoot out το 37. Ο Ριβάλντο αποχωρεί τραυματίας, υποβασταζόμενος. Θα μάθουμε σε λίγο, επαναλαμβάνω, αν θα παίξει τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Από μακριά στο 52, καλό το σουτ του Στολτίδη. Απόκρουση του Μπεκιάη, ο οποίος ήταν σωστά τοποθετημένος. Στο 53, Κωνσταντινίδης. Καλή φάση εδώ για τον Ιωνικό. Καλή και η προσποίηση του γιατρού. Ο Νικοπολίδης σηκώνει τα δύο χέρια. Λέει όχι. 8 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου στον Κωνσταντινίδη. Φεύγει ο Ντάνι. Μπαίνει ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, επιστρέφει λοιπόν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Το πλάγιο με τον Οκάς, το 66. Το γύρισμα στην περιοχή. Στην κίνηση θα βρεθεί εδώ από την πάσα προς τα αριστερά το σούτ του Καστίγιο, πέφτει ο Μπεκιάη και αποκρούει στο 66 φάση αυτή. Στο 70 τώρα η μπάλα περνάει από όλους, έδιωξε ο Μπεκιάη πρώτου Κωνσταντίνου. Έχουμε φτάσει στο 41 του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Καστίγιο, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει εδώ το μάτς. Κλείνει τα γόνατα ο Μπεκιάη, του λέει όχι, πετάει την μπάλα corner, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 87, 88 για την ακριβή. Και φαντάζομαι τον Ανατολάκη, Στολτίδης από εκεί που είναι δύσκολο να κάνει τον γκολ κάποιος, εκτός αν ο Μπεκιάη έκανε μια καταπληκτική απόκριση, δεν ήταν και εύκολο να την κάνει όμως. Γκολ, ο άνθρωπος που ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, πετυχαίνει και το πρώτο γκολ του 2006, χρυσό γκολ λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού στην Νεάπολη, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί την παράδοση που παίρνει τα μάτς εκεί στο τέλος, με τους παίκτες του Ιωνικού να βλέπουν τον Ολυμπιακό να φεύγει νικητής και τη σεζόν 96-97 με τον Κακλαμάνο στο φινάλε, 97-98 με τον Ήβιθ και 2000-2000 με τον καλεσμένο μας απόψε της Αθλητικής Κυριακής, τον Αλέξη Αλεξάνδρη. Ξανά η κεφαλιά του Ανατολάκη στη θέση για γκολ. Ο Στολτίδης, παίκτης της δικής του κλάσης, δύσκολα το χάνει αυτό. Προσπάθησε και κάτι άλλο με το μακρινό σουτ ο Καστίγιο από την πάσα του Μαυρογεννίδη. Τίποτα περισσότερο όμως από το παιχνίδι που τελικά έμεινε στο 0-1. Ο Μαυρογεννίδης εδώ, που αυτό ήθελε ακριβώς να κάνει η ομάδα του Ολυμπιακού. Πήρε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, έφτασε τους 39.